οι φετινές εκδηλώσεις αντιμπεριαλιστικής και αντιπολεμικής δράσης της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη βρίσκουν τον λαό μας και τους εργαζόμενους σε μεγάλο αναβρασμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω της πανδημίας που χτύπησε την υγεία και κόστισε χιλιάδες ζωές απλών ανθρώπων από το διαλυμένο και εμπορευματοποιημένο δημόσιο σύστημα υγείας εν μέσω μιας νέας οικονομικής κρίσης που μειώνει ακόμη περισσότερο τα εισοδήματα του λαού, φέρνει ένα νομοσχέδιο τερατούργημα για τα εργασιακά στη χώρα μας. Ένα νόμο λεμιτόμο που καταργεί το οκτάωρο και την κυριακάτικη αργία, θεσμοθετεί το δεκάωρο και την απλήρωτη εργασία, κάνει ελάστιχο τη δουλειά και τη ζωή των εργαζόμενων. Επιχειρεί να καταργήσει το δικαίωμα στην απεργία, να βάλει νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βαδίζει στον ήδη στρωμένο δρόμο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΦΙΝΑΛ και των δικών της κυβερνήσεων τόσων χρόνων. Να είναι καθαρό σε όλους, η υπεριαλιστική πόλεμη και η υπεριαλιστική ειρήνη έχουν τον ίδιο παρανομαστή, τα κέρδη του κεφαλαίου. Έχουν βέβαια και τα ίδια θύματα, τον απλό λαό που πρέπει να θυσιάσει τον μόρφο του, μα και τη ζωή του ακόμη για τα κέρδη των ολίγων. Γι' αυτό και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη φωνάζει δυνατά ότι ο αγώνας για ειρήνη σημαίνει αγώνας ενάντια στο σάπιο σύστημα που υποβαθμίζει τη ζωή των ανθρώπων, που γεννάει κρίσεις, ανεργία, φτώχεια, προσφυγιά, επεμβάσεις και υπεριαλιστικούς πολέμους. Είναι αγώνας για έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση. Έναν κόσμο της συμφιλίωσης και της συναδέλφωσης των λαών, τη συνεργασία τους, όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από καταγωγή, θρήσκευμα, φύλο και χρώμα του δέρματος. Το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι αιτία πολέμου για το λαό. Πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός των εργαζόμενων, ειδικά της νεολαίας, για να μην ζήσει στον εργασιακό μεσαίωνα που η άρχουσα τάξη και οι πολιτικοί της υπηρέτες τις ετοιμάζουν. Χαιρετίζουμε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα. Συμμετέχουμε και καλούμε τους πάντες στις νέες που έρχονται. Μαζί με τους νέους τους εργαζόμενους φωνάζουμε κι εμείς. Πάρτε πίσω το νομοσχέδιο τερατούργημα. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να μας πείσουν ότι οι αγώνες σήμερα δεν έχουν αποτελέσματα, ότι πρέπει να υποταχτούμε στη δύναμη και τη θέληση των ισχυρών. Οι αγώνες όμως των λαών, του δικού μας του λαού, δείχνουν το αντίθετο. Ειδικά τις τελευταίες μέρες, οι αγώνες των εργαζόμενων στην Κολομβία με το επίμονο απεργιακό αγώνα αναγκάσαν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ειλιγμό και να αποσύρει τα δύο αντιλαϊκά νομοσχέδια τα οποία προχωρούσε για ψήφιση. Είμαστε ελληνικοί με το λαό της Κολομβίας. Ζητάμε να σταματήσει η κυβερνητική ομότητα και καταστολή, οι δολοφονίες και οι εξαφανίσεις χιλιάδων αγωνιστών και συνδικαλιστών στη χώρα αυτή. Όπως είμαστε αλληλέγγυοι με κάθε λαό που αγωνίζεται ενάντια στις επιβουλές των υπεριαλιστών. Από το βήμα αυτό καταγγέλουμε και καταδικάζουμε τις τελευταίες επιθέσεις του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού λαού που έχουν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς ανάμεσά τους και πολλά μικρά παιδιά, χιλιάδες τραυματίες και άγνωστο αριθμό
συλληφθέντων. Η νέα επίθεση είναι συνέχεια της επί πολλές δεκαετίες παράνομης κατοχής των Παλαιστινιακών εδαφών. Οι νέες εξώσεις των Παλαιστινιακών οικογενειών από τα σπίτια τους αποτελούν πράξη εθνοκάθαρσης της Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά γίνονται με την ανοχή και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισραηλινή επιθετικότητα ενισχύθηκε από την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών και των κρατών να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Είναι υποκριτικές οι δηλώσεις τους που μοιράζουν εξίσου την ευθύνη στον θήτη και στα θύματα του. Ομά και κοινικά τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται ανοικοδόμηση, λέει, της Γάζας, η οποία βέβαια ισοπεδώθηκε με τη στήριξή τους και με τα όπλα τα οποία παραχωρούν στο Ισραήλ. Είναι υποκριτικές οι φωνές όμως και του Τούρκου Προέδρου για δήθεν υπεράσπιση των Παλαιστινίων, γιατί και τα δικά του χέρια βαμμένα με αίμα είναι στην Κύπρο, στο Ιράκ, στη Συρία και αλλού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βαριές ευθύνες. Συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Βαθαίνει και αναβαθμίζει την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Η κυβέρνηση και τα κόμματα του κεφαλαίου είναι συνυπεύθυνα στο έγκλημα που διαπράτεται. Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στον πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης. Την υποστήριξή μας στον δίκαιο αγώνα του για τον τερματισμό της κατοχής, για τη διάλυση των επικισμών στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ. Απαιτούμε την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές, το δικαίωμα της επιστροφής όλων των προσφύγων στις εστίες τους, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Απαιτούμε η κυβέρνηση να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του Δεκέμβρη του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Συναγωνιστές και φίλοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να καταδικάσουμε την επικίνδυνη πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης που εμπλέκει ολοένα και βαθύτερα τη χώρα μας στους συμπεριεστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, που σπέρνει σε όλη τη χώρα αμερικανοτροϊκές βάσεις και υποδομές, που μετατρέπει την πατρίδα μας σε πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα σε στόχο απαντητικών χτυπημάτων. Από εδώ, μπροστά από το νατοϊκό στρατηγείο, μπροστά από το άντρο των νατοϊκών δολοφόνων, στέλνουμε το σύνθημα: ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Σήμερα όλα δείχνουν ότι μαζί με την εξελικευμένη οικονομική κρίση του υπερεμιστικού συστήματος δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αλλαγή στην πρωτοκαθεδρία της ημερολογιστικής πυραμίδας και τον εκτοπισμό των Ηνωμένων Πολιτειών από την Κίνα, κάτι που μόνο ανέμακτα δεν μπορεί να γίνει. Οι νέες ημερολογιστικές δυνάμεις, Κίνα και Ρωσία, απειλούν τις κατεκτημένες θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αγορές, στην κατοχή και κλοπή των πλουτοπαραγωγικών πηγών του πλανήτη. Για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, οι τελευταίες με αιχμή του δόλατος στο ΝΑΤΟ περικυκλώνουν τη Ρωσία, συσσωρεύουν συνεχώς νέα στρατεύματα, βάσεις και οπλικά συστήματα. Η αντιπαράθεση διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό, με οικονομικές και διπλωματικές κυρώσεις και διπλωματικό πόλεμο. ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να επιβάλλουν τα συμφέροντα
των δικών τους μονοπωλίων ενάντια σε αυτά της Κίνας και της Ρωσίας. Ακόμη και τα φάρμακα και τα εμβόλια βρίσκονται στην αιχμή της αντιπαράθεσης. Η υγεία και η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων θυσιάζονται στον βωμό των υπερκερδών των μονοπωλίων. Στην αντιπαράθεση εμπλέκονται δεκάδες άλλες χώρες. Πολεμική προπαρασκευή και τεράστια συγκέντρωση δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βαλτική θάλασσα, στις χώρες της Βαλτικής, στην Πολωνία, στην Ουκρανία, στον Κάυκασο, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Μαύρη θάλασσα. Βλέπουμε την ανάπτυξη νέας γενιάς φωνικότερων οπλικών συστημάτων. Η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε νέους κινδύνους, μπροστά σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών, το κόστος των οποίων θα το πληρώσουν ακριβά οι λαοί. Και με τη συνεχόμενη αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών των χωρών τους, που αφαιρούν τεράστια ποσά από τα εισοδήματά τους, την υγεία, την πρόνοια και τη μόρφωση και τον πολιτισμό, αλλά φοβόμαστε αύριο και στα πολεμικά πεδία. Θα πληρώσουν με τη ζωή και το αίμα τους τις πολεμικές αντιπαραθέσεις που συνεχώς οξύνονται. Οι αντιδράσεις και οι κυρώσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Λευκορωσίας με αφορμή την απαράδεκτη, το λέμε, αναγκαστική προσγείωση επιβατικού αεροπλάνου στο Μίνσκ για τη σύλληψη ενός αντικυβερνητικού δήθεν δημοσιογράφου, αλλά με δεδομένη και καταγεγραμμένη θητεία και δράση σε ναζιστικές οργανώσεις, επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα των υπεριστικών ανταγωνισμών. Οι ηγέτες της Δύσης είναι πολύ ευαίσθητοι για τη δημοκρατία στη Λευκορωσία και αλλού βέβαια, αλλά δεν τους καίγεται καρφί για το γεγονός ότι μόλις 10 χώρες του κόσμου έχουν διατεθεί το 75% των εμβολίων που έχουν παραχθεί μέχρι τώρα. Σε μόλις 10 χώρες. Δεν έδειξαν βέβαια αυτές οι κυβερνήσεις, οι ηγέτες της Δύσης, την επιλεκτική τους ευαισθησία, ούτε όταν πριν από 10 ημέρες στο Ισραήλ ισοπαίδωσε στη Γάζα ένα πολύ όροφο κτίριο με δεκάδες δημοσιογραφικά γραφεία μέσα. Έλεος κύριε ευαίσθητοι ηγέτες της πολιτισμένης και δημοκρατικής Δύσης. Με ομές στρατιωτικές επεμβάσεις, με πραξικοπήματα, με τις λεγόμενες πολύχρωμες επαναστάσεις και ανοιχτή χρηματοδότηση των εκλεκτών τους, προωθούν τα άνομα συμφέροντά τους. Έτσι έγινε και στη Γιουγκοσλαβία, τα ξέρουμε καλά εμείς εδώ, στη Συρία, στην Ουκρανία, σε δεκάδες και δεκάδες χώρες στον κόσμο, για να ανατρέψουν μία αρεστά καθεστώτα και να εδωρώσουν τους δικούς τους υποτακτικούς. Σε αυτές τις βρώμικες δουλές συμμετέχουν ενεργά η ελληνική κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες αστικές πολιτικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αναλάβει αναβαθμισμένους ρόλους σε αυτή την αντιπαράθεση. Στο πρόσφατο φόρουμ που έγινε στη χώρα μας, το φόρουμ των Δελφών, οργάνωσε η κυβέρνηση ειδικό πάνελ με θέμα άκουσον για μια νέα δημοκρατική λέει Λευκορωσία, με προσκεκλημένη την εμφανιζόμενη ως αρχηγό της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, η οποία μάλιστα είχε και συναντήσεις με ανώτατους πολιτιακούς παράγοντες της χώρας μας. Η κυβέρνηση ήταν από τους πρώτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζήτησαν σκληρά μέτρα και κυρώσεις. Ολέδιες βέβαια ήταν οι δηλώσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και από αυτό το βήμα το έχουμε πει πολλές φορές, το δηλώνουμε απερίφραστα. Οι μόνοι υπεύθυνοι να ορίζουν τις τύχες τους είναι οι λαοί. Να ρυθμίζουν τα του οίκου τους χωρίς ξένες επεμβάσεις και απειλές. Στον υπεριαλισμό! Καμιά υποταγή
Η μόνη υπερδυνάμη είναι η λαή. Στον υπεραλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδυνάμη είναι η λαή. Η κυβέρνηση στηρίζει και συμμετέχει σε όλες τις επιθετικές ενέργειες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προωθεί τη σύσφυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων τα τελευταία χρόνια και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργηθεί δεκάδες νέες βάσεις και άλλες στρατιωτικές υποδομές. Το έδαφος της χώρας μας έχει παραδοθεί πλήρως για την πραγματοποίηση αμέτρητων στρατιωτικών ασκήσεων, πραγματικών προβών πολέμου και για την διέλευση νατοϊκών στρατευμάτων. Μαζί με την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας δημιουργούνται και νέες στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκαιο, στην Αλεξανδρούπολη, σε πάνω από 20 σημεία σε όλη τη χώρα. Προετοιμάζεται μάλιστα και η μεταφορά πυρηνικών όπλων στον Άλεξο ή και κάπου αλλού. Το στρατηγείο εδώ, όπως είπαμε, στο πρόεδρο του Σώμα Στρατού, είναι στρατηγείο των δυνάμεων ταχείας ανάπτυξης του ΝΑΤΟ, στο οποίο από την συμφωνία που υπεγράφει για την εγκατάστασή του προβλέπεται η εγκατάσταση όπλων μαζικής καταστροφής, πυρηνικών, χημικών και βιολογικών. Η ελληνική πολεμική αεροπορία περιπολεί για λογαριασμό του ΝΑΤΟ πάνω από τους ουρανούς των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Συστοιχίες πυραυλικών συστημάτων Patriot παραδίδονται στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμα τα σχέδια για αποστολή δυνάμεων στην Αφρική και για περιπολίες ελληνικών πλοίων στο Περσικό. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν καμία δουλειά σε εντεραιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε το σύνθημα. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά. Έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά. Όπως καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας τα πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο που διαθέτουν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου για την αγορά πανάκριβων οπλικών συστημάτων. Έχουν σχέση μόνο με τα επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ, με την επιδίωξη της ελληνικής άρχουσας τάξης για τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση στην περιοχή. Η τουρκική αστική τάξη όμως, ας μην ξεχνάμε, επιδιώκει ακριβώς το ίδιο. Η Τουρκία αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Παραβιάζει καθημερινά τον θαλάσσιο και τον αέριο χώρο της Ελλάδας. Αμφισβητεί τα σύνορα στην περιοχή και τις συνθήκες που τα καθορίζουν. Θέτει ζήτημα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη και ζητάει την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Η Τουρκία αξιοποιεί πλήρως τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να απομακρυνθεί από την επιρροή της Ρωσίας και να παραμείνει στο δυτικό στρατόπεδο. Όπως και οι ελληνικές κυβερνήσεις συμμορφώνονται πλήρως με αυτές τις παρεμβάσεις. Οι σχέσεις των δύο χωρών οξύνονται. Η αντιπαράθεση των δύο αστικών τάξεων δημιουργούν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση σύγκρουσης των δύο λαών. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο προωθείται η αμερικανοανατολική διαμεσολάβηση με στόχο τη συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, την κλοπή δηλαδή του φυσικού πλούτου του ελληνικού λαού από τα υπερεθνικά πετρελαϊκά μονοπόλια από το τουρκικό και από το ελληνικό κεφάλαιο. Είναι ψεύτικο το δίλημα συμβιβασμός ή πόλεμος. Όπως ψεύτικες είναι και οι διαβεβαιώσεις όλων των κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου ότι η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας, εγγυητές των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.
Είναι γνωστός ο διαχρονικά βρώμικος ρόλος τους στη χώρα μας, αλλά και η 47χρονη πλέον κατοχή του 40 περίπου του 100% της Κύπρου, τα διχοτομικά σχέδια που προωθούν για το Κυπριακό. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Κυπριακό λαό. Είμαστε για μια Κύπρο ενιαία και ανεξάρτητη. Ένα και όχι δύο κράτη, με μία και μόνη κυριαρχία, μία ηθαγένεια και μία διεθνή οντότητα. Χωρίς ξένες βάσεις, στρατεύματα, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες. Το τελευταίο διάστημα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι μελλοντικά σχέδια για νέες αλλαγές των συνόρων στα Βαλκάνια. Εμείς το ξέρουμε καλά. Έχουμε μνήμη, έχουμε καταγράψει πολλούς αγώνες σε αυτήν την υπόθεση. Και ξέρουμε καλά ότι αυτό μόνο με το αίμα των λαών μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και φωνάζουμε να ακουστεί όσο γίνεται πιο δυνατά. Οι υπεραλιστές τη γη ξαναμοιράζουν, με το λαό το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Οι υπεραλιστές τη γη ξαναμοιράζουν, με το λαό το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό, με κανέναν άλλο λαό της περιοχής και του κόσμου. Έχουμε έναν κοινό αντίπαλο, τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των αστικών τάξεων και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Έχουμε κοινό αντίπαλο τις υπερελιστικές λικοσυμμαχίες, το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά φτώχεια, εκμετάλλευση, κρίσεις, ανταγωνισμούς και πολέμους. Τώρα είναι ανάγκη να δυναμώσει ακόμη περισσότερο το αντιπολεμικό, αντιμπεριστικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα συνολικά. Ο λαός μας να μην δείξει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε καμία άλλη αστική κυβέρνηση. Αντίθετα, να δυναμώσει την πάλη του για την ικανοποίηση των αναγκών του, για να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του, έξω από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, να κλείσει η βάση της Σούδας, να μην δημιουργηθεί καμία νέα ευρωατλαντική βάση και άλλη στρατιωτική υποδομή. Να κλείσει το ανατολικό στρατηγείο στο πρώην Τρίτο Σώμα Στρατού. Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά ούτε στον Άραξο, ούτε πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Καμία συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας σε εμπεριστικές αποστολές στο εξωτερικό και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά άλλων λαών, όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Ανάκληση της απόφασης για την αύξηση της θητείας στο στρατό Ξηράς. Να σταματήσει η νατοϊκή άσκηση Defender Europe και όλες οι ασκήσεις που στοχεύουν στην περικύκλωση της Ρωσίας και στοχεύουν σε άλλους λαούς. Καμία αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν. Συναγωνιστές και φίλοι, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους. Συνεχίζουμε μαζικά και μαχητικά με το σύνθημα. Στον υπερελισμό καμιά υποταγή. Μόνη υπερδύναμη είναι η λαή.